Καλό μεσημέρι θα πούμε και θα καλωσορίσω την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία σήμερα μας κάνει την τιμή και βρίσκεται κοντά μας. Να μου κλείσετε λίγο, σας παρακαλώ, τον ήχο μόνο, γιατί θέλω πάρα πολύ να σας γνωρίσω. Είστε εδώ και είστε σε μια αέναη κίνηση και μια διαρκή έτσι πορεία στα πλαίσια της μάχης της Κρήτης, όπως δίνεται, για τη Νέα Δημοκρατία. Να σας καλωσορίσω, να σας πω καλό μεσημέρι και να μου πείτε αν προλάβατε να ξεκουραστείτε καθόλου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι πως όχι. Είναι λογικό. Έχω πάει το πρωί, πήγα περιοδεία, πήγα στο Ασίμι, πήγα στο Χάρακα, πήγα στο μοναστήρι, γύρισα, είδα το ενοπείο του συνεταιρισμού, ένα ενοπείο του κυρίου Μιχαλάκη καταπληκτικό. Και έφτασα εδώ, λίγο με την ψυχή στο στόμα και έτσι σας άργησα 5 λεπτά. Καθόλου δεν μας πειράζει που αργήσατε. Θέλω να μου πείτε, τι είναι αυτό το οποίο εισπράτεται από τον κόσμο, γιατί μιλάτε με τον κόσμο και μάλιστα πολλά χρόνια τώρα, γνωρίζετε πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να χτίζετε μια προσωπική επαφή. Τους περισσότερους μάλιστα τους γνωρίζετε με τα μικρά τους ονόματα. Και όταν μιλάμε για τα πάτρια εδάφη, για τις ρίζες σας, είναι τελείως διαφορετικό το συνέστημα. Είναι διαφορετικό, διότι εγώ είμαι από μικρή στην Κρήτη. Δηλαδή, ακολουθούσα στην αρχή τον πατέρα μου πάρα πολύ. Δεν ήμουν μικρό παιδί, διότι δεν είμαι και πολύ φρόνιμη και η μαμά μου ήθελε να με ξεφορτωθεί. Οπότε με έστελνε με τον μπαμπά μου, πήγαινε με τον μπαμπά σου, πήγαινε με τον μπαμπά σου. Πήγαινα λοιπόν κι εγώ. Και από εκεί και πέρα ξεκινούσαμε, κάναμε περιοδίες, ανεβαίναμε βουνά. Ο πατέρας μου ήταν λάτρης των λευκών ωραίων, του ψιλορίτη κτλ. Και έτσι σιγά σιγά γνώρισα κόσμο, αγάπησα πάρα πολλούς ανθρώπους, γιατί είναι μια σπάνια έτσι, ψυχοσύνθεση του κριτικού. Έχω φίλους πάρα πολλά χρόνια, έχω κουμπάρους, συντέκνους. Περπατώ πολλά χρόνια την Κρήτη και είναι, τι να σας πω, ξέρετε, όταν γυρίζεις πίσω στις ρίζες σου, είναι ένα διαφορετικό συνέστημα. Όταν γυρίζεις πίσω στις ρίζες σου για να τις επισκεφθείς ή και για να αφήσεις το αποτύπωμά σου ακόμα πιο έντονο. Μιλάμε για μια επιστροφή και σηματοδοτεί πράγματα. Είναι μια επιστροφή πρόκληση για μένα. Είναι μια επιστροφή πρόκληση γιατί νιώθω ότι αυτή τη στιγμή έχω τη δύναμη να προσφέρω και να προσφέρω σημαντικά. Και θέλω να βγάλω, να αλλάξω μια σελίδα στην Κρήτη. Θέλω δηλαδή να δω την Κρήτη διαφορετικά. Η Κρήτη είναι η ωραιότερη περιφέρεια, τουλάχιστον έτσι λέμε εμείς οι Κρητικοί, αλλά πιστεύω πως έτσι είναι. Είναι ένα νησί το οποίο έχει τα πάντα, ένα πλούσιο νησί. Όλοι οι θεοί έχουν κάνει ιδρωική προσπάθεια για να κατασκευάσουν την Κρήτη. Είναι όμως ένα παραμελημένο νησί. Και ένα δύσκολο νησί, να επιτρέψετε μου. Καταρχήν να πω. Παραμελημένο, το δύσκολο το δούμε μετά. Καταρχήν παραμελημένο, πολύ παραμελημένο. Οι υποδομές της Κρήτης είναι απαράδεκτες, είναι ένα κλαις. Δηλαδή, αν συγκρίνεις την Κρήτη με την Πελοπόννησο ή με τη Μακεδονία ή ακόμα και με τη Θεσσαλία στο οδικό δίκτυο της Κρήτης και το οδικό δίκτυο, και δεν μιλάω τώρα για τις μεγάλες, θα μιλήσουμε για το ΒΟΑΚ, δεν μιλάω γι' αυτό, μιλάω για τους υπόλοιπους δρόμους. Οι υπόλοιποι δρόμοι είναι παντελώς εγκαταλελειμμένο οδικό δίκτυο. Εμάς δε στα Χανιά, τώρα που έγινε η μεγάλη καταστροφή και κατεστράφει πραγματικά, δηλαδή ήταν τρομερό αυτό το πράγμα το οποίο έγινε, φάνηκε η γύμνια των υποδομών μας. Φάνηκε ακόμα πιο πολύ. Γιατί φάνηκε ότι αυτές οι υποδομές είχαν να συντηρηθούν από, τι να σας πω τώρα, πριν από τη δικτατορία. Αυτό σήμερα πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να βάλουμε για την Κρήτη τον πύχη ψηλά. Και πρέπει θα τεθούν να τον βάλουμε, προτεραιότητες. Πρέπει ναι, θα βεβαίως θα τεθούν προτεραιότητες, γιατί όλα δεν μπορούν να γίνουν. Δεν υπάρχει κανείς που να έχει μαγικό ραβδί. Αλλά το πρώτο πράγμα είναι ότι εγώ πιστεύω σοβαρά ότι η περιφέρεια πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή πρέπει να μπει σε άλλη λογική, παντελώς άλλη λογική. Η λογική της απλής διαχείρισης που έχουμε μέχρι τώρα, η οποία είναι απλώς κάνουμε κάτι μικροεργάκια και τα λοιπά, είμαστε συμπαθείς, μας ψηφίζει ο κόσμος, πλην όμως δεν έχεις κανένα έργο πνοής, δεν έχεις δει τίποτα το οποίο να μιλάει για το μέλλον της Κρήτης. Εκεί λοιπόν με πολύ μεγάλη χαρά υποστηρίζω τον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη, γιατί είναι ένας νέος άνθρωπος και ένας άνθρωπος με όνειρα, με όραμα.
ο οποίος έχει αίσθηση τι έρχεται στην Κρήτη. Οι νέοι άνθρωποι όμως με το όραμά τους και με τη διάθεσή τους να προσφέρουν πολλές φορές για πολύ κόσμο, ίσως να μην έχουν αυτό το βασικό της εμπειρίας και της γνώσης. Σωστά. Οι νέοι άνθρωποι μπορεί να μην έχουν την εμπειρία, την αποκτούν όμως. Και την αποκτούν γρήγορα. Εγώ το είδα και με τον Κώστα, το γιο μου. Ήταν στην ίδια ηλικία. Στην αρχή μου είπανε πω, είναι πολύ νέος, πω, τι γίνεται κτλ. Το αποτέλεσμα είναι ότι η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος σήμερα είναι η πρώτη σε απορροφητικότητα. Και η Κρήτη με τον έμπειρο Αρναουτάκη είναι δέκατη. Αυτό είναι μια τεράστια διαφορά. Δεν μπορεί λοιπόν εμείς να είμαστε ευχαριστημένοι με την κατάσταση που είναι σήμερα η Κρήτη. Αν λοιπόν δεν είμαστε ευχαριστημένοι, και εγώ συνάντησα πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν είναι ευχαριστημένοι, είναι η ώρα να αλλάξουμε σελίδα, να εμπιστευτούμε κάτι άλλο. Από την άλλη μεριά είναι και μια μοναδική ευκαιρία. Διότι κατά πάσα πιθανότητα, όπως όλες οι δημοσκοπήσεις λένε, ο Κυριάκος θα είναι πρωθυπουργός, ένας κριτικός πρωθυπουργός. Θα έχουμε ένα πολύ δυνατό επιτελείο κοινοβουλευτικό. Οι τρεις βουλευτές που είναι σήμερα θα γίνουν κατά πάσα πιθανότητα 8, διότι θα προσθεθούν άλλοι. Υπάρχουν πολύ γεροί βουλευτές, δηλαδή γεροί κομματικά βουλευτές, σαν τον Λευτέρη τον Αυγενάκη σήμερα στην Κρήτη. Άρα όλοι μαζί με μένα, θα έχουμε τη δυνατότητα αυτή την τετραετία να κάνουμε πολλά από αυτά που δεν είχαν γίνει όλα τα τελευταία χρόνια. Μιλάτε και βλέπω μία σιγουριά και στον τόνο της φωνής σας και στο βλέμμα σας. Από την άλλη όμως, εγώ χαρακτήρισα την Κρήτη γενικά, την εκλογική περιφέρεια και τα Χανιά, δύσκολο τόπο. Και δύσκολο γιατί γνωρίζουμε ότι από το 1989 ακόμα, επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που είχε γνωρίσει αυτή τη νίκη, την πρωτιά, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τότε. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, θεωρείτε? Πρώτα απ' όλα, δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι ούτε επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ήμασταν πρώτοι στα Χανιά. Έχει έρθει η ώρα, νομίζω πως ναι. Νομίζω ότι οι παλιές διαχωριστικές γραμμές δεν υπάρχουν πια. Δηλαδή αριστερά, δεξιά κτλ. Σε έναν άνθρωπο της δικιάς σας ηλικίας ή ακόμα σε έναν 17 σήμερα δεν του λέει απολύτως τίποτα. Τι του λέει όμως? Του λέει κάτι πώς θα μπορέσω να βρω δουλειά? Εγώ μιλάω με νέα παιδιά 17-18 χρονών. Δεν μου έχει έρθει κανένας να μου πει, να μου αναλύσει την πολιτική του Τρότσκι ή να με ρωτήσει τι λέει το κεφάλαιο του Μάρξ. Τι σας λένε? Αυτό το οποίο μου λένε είναι, τώρα μπορούμε εμείς να είμαστε σίγουροι για το μέλλον μας? Ένας από όλους μου είπε, σιγά ρε τώρα, εμείς δεν θα πάρουμε σύνταξη ποτέ. Αυτή η λογική λοιπόν της απογοήτευσης, της, αν θέλετε, γενικώς της έλλειψης ελπίδας η οποία υπάρχει σε αυτή τη νεολαία, σε αυτήν εμείς έχουμε υποχρέωση να απαντήσουμε, γιατί τις χρωστάμε αυτής της νεολαίας. Τις χρωστάμε, δεν μπορεί να ζήσουν τα παιδιά μας χειρότερα από ό,τι ζήσαμε εμείς. Κάθε γενιά από τον πόλεμο και μετά ζούσε καλύτερα. Εμείς όμως τώρα έχουμε χρέωση η επόμενη γενιά και η μεθεπόμενη γενιά από εμάς, μετά την κρίση, να μην ζήσει χειρότερα. Άρα χρειαζόμαστε νέες δουλειές, χρειαζόμαστε επενδύσεις, χρειαζόμαστε καλοπληρωμένες δουλειές. Δεν μπορεί να ονειρεύεσαι ότι θα έχεις μια δουλειά των 400, σου λέω εγώ, ευρώ. Όλα αυτά τα οποία μας περιγράφετε και μας λέτε και ακούγονται τόσο αισιόδοξα, είναι πράγματα και είναι καταστάσεις οι οποίες μπορούν να αλλαγούν, μπορούν να ανανεωθούν, μπορούν να υλοποιηθούν, αν θέλετε? Γιατί έχουμε συνηθίσει, ο κόσμος έχει κουραστεί, και ο νέος κόσμος, αλλά όλος ο κόσμος έχει κουραστεί και έχει απογοητευτεί να ακούει. Να ακούει μεγαλεπίβολα σχέδια και τελικά να βλέπει ότι στην πράξη η καθημερινότητά του είναι πολύ διαφορετική, πολύ πιο δύσκολη. Να συμφωνήσουμε ότι εμείς δεν είμαστε Τσίπρας. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να κοιτάξω τον Έλληνα πολίτη στα μάτια ή από τη δικιά σας την τηλεόραση σήμερα και να του πω πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πιστέψω. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν ήξερε ο Τσίπρας ότι δεν μπορούσε να ασκήσει με ένα άρθρο και ένα, πώς μας το έλεγε, με ένα νόμο το μνημόνιο. Δεν πιστεύω ότι ήταν τόσο άσχετος ή ότι είχε τέτοιες ουτοπίες. Δεν το πιστεύω. Αυτή η λογική ότι μπορώ να λέω προεκλογικά τα πάντα όλα, από τα γεφύρια, τα ποτάμια, τα μνημόνια, τη συσάχθεια, μην πληρώνετε φόρους, τα θυμάστε όλα αυτά. Δεν είναι τόσο μακριά, είναι πριν από 5 χρόνια. Τα είπανε λοιπόν όλα. Μοιραία λοιπόν σήμερα ο κόσμος είναι πάρα πολύ κουμπωμένος και απέναντί μας κουμπωμένος. Άρα εμείς είμαστε πολύ μαζεμένοι σε αυτά που λέμε,
πολύ προσεκτικοί, γιατί δεν θέλουμε με κανένα τρόπο να μας εμπιστευτεί ο κόσμος και να τον ξαναπογοητεύσουμε. Άρα δεν γίνεται αυτό. Αυτά τα οποία λέμε είναι πράγματα που μπορεί να γίνουν. Τι δηλαδή μπορεί να γίνει? Μπορεί να μειωθεί η φορολογία αμέσως. Διότι αν μειωθεί η φορολογία, θα έχουμε τη δυνατότητα να μείνουν λεπτά για κάποιες συγκεκριμένες επενδύσεις οι οποίες είναι αναγκαίες. Ήμουνα χθες στην Χερσόνησο και είδα πολλούς επιχειρηματίες. Και μου λέγανε, εσύ τώρα δεν μένει τίποτα. Όταν πληρώσεις πραγματικά και δεν κλέψεις, έτσι, και πληρώσεις πραγματικά τους φόρους σου, η φορολογία είναι βάστακτη, και έχεις ένα μικρό μαγαζί, δεν σου μένει τίποτα. Ο αγρότης, του είχαν πει ότι δεν θα φορολογηθεί. Φορολογήθηκε διπλά από ό,τι τον είχε φορολογήσει η Νέα Δημοκρατία. Και όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν, κυρία Μπακογιάννη? Μπορούν να μειωθούν. Από την επόμενη και όλα σήμερα. Κοιτάξτε, από την επόμενη μέρα θα μειωθούν οι φορολογίες αμέσως. Το δεύτερο πράγμα που θα γίνει είναι θα σταματήσουν αυτές οι ιστορίες οι οποίες υπάρχουν, όπου υπάρχει έλλειψη προγραμματισμού στο τι πραγματικά προσλαμβάνεις, ποιους προσλαμβάνεις, πώς τους προσλαμβάνεις. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται τώρα χιλιάδες προσλήψεις και μόνο το 10% από αυτές να είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου. Δεν γίνεται. Η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα στον τομέα της υγείας ανθρώπους, χρειάζεται στον τομέα της παιδείας ανθρώπους και χρειάζεται στον τομέα της ασφάλειας ανθρώπους. Χρειαζόμαστε περισσότερους αστυνομικούς. Και αυτό δεν είναι δεξιά ή αριστερή πολιτική. Είναι η μόνη πολιτική που μπορεί να δώσει το αίσθημα της ασφάλειας στον κόσμο. Είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, γιατί μετράμε αντίστροφα για την 26η Μαΐου. Τη στιγμή που θα κληθούμε να πάμε στην κάλπη. Και μιλώντας για την 26η Μαΐου και μιλώντας για τα λόγια και όλα αυτά τα οποία προηγουμένως αναφέρατε, θα σταθώ σε λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και στο σενάριο μιας πιθανής ήττας του Αλέξη Τσίπρα, αμέσως θα τεθεί θέμα εθνικών εκλογών. Εσείς τι απαντάτε, πόσο σημαντικές και σπουδαίες είναι οι ευρωεκλογές? Καταρχήν είναι πάρα πολύ σπουδαίες για δύο λόγους. Και για την Ευρώπη. Η Νέα Δημοκρατία ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να είναι ανάχωμα στην ακροδεξιά. Πραγματικά ανάχωμα στο λαϊκισμό. Είτε τον αριστερό βλέπε τους Ιταλούς, είτε στον δεξιό βλέπε Όρμπαν. Δηλαδή σε θέσεις ακραίες αντιευρωπαϊκές. Από την άλλη μεριά είναι το κόμμα το οποίο θα έρθει πάλι πρώτο κόμμα και άρα θα έχει πολύ μεγάλη δύναμη στη διαμόρφωση της αυριανής ευρωπαϊκής πολιτικής, η οποία πρέπει να αλλάξει σε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Μάθαμε το μάθημά μας και σε επίπεδο Ευρώπης οι Ευρωπαίοι καταλάβαμε ότι είχαμε κάνει πάρα πολλά λάθη και ότι αυτά πρέπει να διορθωθούν. Άρα αυτό είναι το ευρωπαϊκό κομμάτι. Το εσωτερικό ελληνικό κομμάτι είναι ότι είναι η πρώτη φορά που οι Έλληνες μετά από 4 χρόνια θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν. Εγώ λοιπόν τους καλώ και από αυτή την εκπομπή να πάνε να ψηφίσουν. Και αν είναι ευχαριστημένοι και νιώθουν ότι ο κύριος Τσίπρας τους μίλησε αληθινά, δεν τους κορόιδεψε, είναι ευχαριστημένοι με τους φόρους που πληρώνουν, να ψηφίσουν Τσίπρα. Εάν όμως δεν είναι ευχαριστημένοι και θέλουν να αλλάξουν και αναζητούν μια άλλη πολιτική, τότε να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Και την επόμενη των εκλογών, με ρωτήσατε αν πρέπει να γίνουν εκλογές. Με 3,5 μονάδες, ο κύριος Τσίπρας, στις προηγούμενες ευρωεκλογές, ήταν 3,5 μονάδες μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία. Πήγε στον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο και ζήτησε άμεσα να γίνουν εκλογές. Λοιπόν, αν ο κύριος Τσίπρας ζήτησε με 3,5 μονάδες, αφήστε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά σας διαβεβαιώ ότι θα είναι καλύτερο από τις 3,5 μονάδες. Οπότε το να ζητήσει η Νέα Δημοκρατία άμεσα να γίνουν εκλογές είναι απολύτως επιβεβλημένο. Όλο αυτό το διάστημα ακούμε και τίθενται μεταξύ της πολιτικής αντιπαράθεσης θέματα εσωτερικά. Εγώ αναρωτιέμαι, όταν περάσει όλο αυτό και όταν πλησιάσουμε, γιατί πλησιάζουμε προς τις εθνικές εκλογές, τι θα συζητάμε αλήθεια, κυρία Μπακογιάννη? Ακούστε, το διχασμό και την πόλωση δεν τον καλλιεργήσαμε εμείς. Δεν πήγαμε γυρεύοντας. Και για έναν πολύ απλό λόγο που όποιος ξέρει από πολιτική τον καταλαβαίνει. Εμείς είμαστε πρώτη δύναμη σήμερα. Άρα δεν θέλουμε πόλωση. Ανοίγουμε την αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας προς όλους. Θέλουμε να έρθουν μέσα.
Δεν έχουμε τη λογική του ή εσείς ή εμείς. Δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας είχε αυτή τη λογική από τις προηγούμενες εκλογές. Ή θα μας τελειώσετε ή θα σας τελειώσουμε. Το θυμάστε το σύνθημα. Ακολούθησε μία λογική 4 ετών έτσι. Με αποκορύφωμα τον κύριο Πολάκη, ο οποίος μας είπε προχθές στην Βουλή ότι η δικιά σας και η δικιά μας δημοκρατία. Και εκεί έγινα εγώ έξαλλη και του είπα ότι αυτό είναι το πρόβλημα, αυτός είναι ο φασισμός. Διότι η δημοκρατία είναι μία και είναι για όλους μας. Εσείς μπορεί να είστε σήμερα πλειοψηφία και εγώ μειοψηφία, αύριο θα είμαι εγώ πλειοψηφία και εσείς μειοψηφία και οι δυο μας όμως έχουμε θέση στη δημοκρατία. Αλίμονο αν υπάρχει μία δημοκρατία για τους μεν και μία δημοκρατία για τους δε. Αυτός λοιπόν, αυτή η φασιστοειδής λογική πρέπει να σταματήσει στην Ελλάδα. Και ορθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε, εγώ δεν θα είμαι με τους πολλούς ή με τους λίγους, θα είμαι με όλους. Διότι όλοι μαζί είμαστε η Ελλάδα, όλοι μαζί πρέπει να πετύχουμε και όλοι μαζί βουλιάξαμε όταν βουλιάξαμε. Άρα δεν έχει κανένα νόημα να προσπαθήσουμε να διαχωρίζουμε τον ελληνικό λαό στους καλούς και στους κακούς, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν όλοι πάμε καλά, όταν το καράβι πάει καλά, για να το πω διαφορετικά, είμαστε όλοι ωφελημένοι. Προέρχεστε από μια πολιτική οικογένεια η οποία μετά το Βενιζέλο είναι ίσως η παλαιότερη ελληνική οικογένεια. Κάποιοι το χαρακτηρίζουν. Με το Βενιζέλο, γιατί από το Βενιζέλο ξεκινήσαμε κι εμείς. Σωστά. Κάποιοι το χαρακτηρίζουν σαν οικογενειοκρατία. Και σίγουρα θα έχετε ακούσει αρνητικές κριτικές και σχόλια και επιθέσεις συλλεκτικές. Στην οικογένειά σας, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν μονόδρομος η ενασχόλησή σας με το κομμάτι αυτό, τόση ώρα συζητάμε και μιλάμε αποκλειστικά με πολιτική χρειά. Αναρωτιέμαι αν γίνονται και αν υπάρχει περιθώριο για πιο προσωπικές, πιο ζεστές συζητήσεις ή μόνο η πολιτική απασχολεί έτσι και εσάς. Από την εποχή του πατέρα μου αυτό δεν υπήρχε. Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου μέχρι περίπου τα 10 μου, 12 μου, δεν υπήρχε πολιτική στη συζήτηση του σπιτιού. Ο πατέρας μου δεν μιλούσε ποτέ πολιτικά στο σπίτι. Αλλά? Τίποτα. Τα προβλήματά μας, τι έγινε, τους καυγάδες μας, τα διάφορα παιδικά μας θέλω, οι προσπάθειες να πάρουμε άδειες, να κάνουμε το Α ή το Β, οι φίλες μας, οι απογοητεύσεις μας. Μετά όταν μεγαλώσαμε, η πρώτη μου ερωτική απογοήτευση, δεν το ξεχάσω ποτέ, ήταν η πρώτη μου χιλόπιτα την οποία έφαγα. Μας είπανε όχι? Ναι, φρίκι. Πήγα στον μπαμπά μου και του είπα ότι έφαγα χιλόπιτα και εκείνος αποφάσισε ότι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσει τη σοβαρότητα του θέματος ήταν να με κεράσει ένα παγωτό. Και όσο διήρκησε το παγωτό, τόσο διήρκησε και η δική μου ερωτική απογοήτευση. Αλλά βεβαίως, είσαι μια κανονική οικογένεια με όλα, με καυγάδες, με καλές στιγμές, με κακές στιγμές. Και κυρίως μεγάλη οικογένεια, γιατί εμείς είμαστε και μεγάλη οικογένεια, έχουμε παιδιά. Εγώ έχω 7 εγγόνια αυτή τη στιγμή. Είστε μια νέα γιαγιά. Ναι, αλλά πανευτυχής και η οποία είμαι μια γιαγιά ολίγων, τέλος πάντων όχι μια αξιοπρεπής γιαγιά. Αλλά τι εννοείτε? Με κάνουν ό,τι θέλουν. Κακομαθαίνετε? Φρικτά. Αλλά συνειδητά. Ήμουνα πάρα πολύ αυστηρή με τα παιδιά μου. Είπα ότι κάθε ηλικία έχει τις χάρες της. Εγώ λοιπόν έχω σήμερα 7 παιδιά, τα οποία τα κακομαθαίνω. Τσακώνομαι συνήθως με την κόρη μου, η οποία... Με την ύφη μου δεν τσακώνομαι, αλλά με την κόρη μου τσακώνομαι μονίμως, η οποία θέλει να μου επιβάλλει. Σε τι θέματα διαφωνείτε? Θέλει να μου επιβάλλει το φαΐ των παιδιών. Απλά καθημερινά? Ναι. Θέλει να μου επιβάλλει τις φακές, ξέρω εγώ, τα ρεβίχια. Θα έρθουν τα παιδιά στο σπίτι μου και θα φάνε φακές? Αποκλείεται. Μακαρόνια με κοιμά θα φάνε. Είναι απλά πράγματα, είναι καθημερινά, είναι προσιτά, είναι αυτά που δεν πάει το μυαλό μας ότι μπορεί σε ένα τζάκι, όπως πολλές φορές ακούμε και το αποκαλούν, να δημιουργούνται έτσι, να συζητιούνται, να απασχολούν. Μια καθημερινή οικογένεια, αυτό είναι. Κανονικότατη αυτό που... οικογένεια. Απλώς μεγάλη. αυτό είναι το θέμα. Αλλά κανονικότατη οικογένεια. Και αν χρωστάω κάτι και το λέω έτσι εν πλήρη συνειδήση στη μάνα μου και στον πατέρα μου, είναι ότι παρά το ότι περάσαμε τα χίλια όσα, πολιτικό σπίτι, εξορίες, φυλακές και τι όλα αυτά,
ήταν κομμάτι της ζωής μας εμάς. Ανακρίσεις στα 13 σου, σε ανακρίνουν, που είναι ο μπαμπάς σου και το καθεξής. Κατάφεραν αυτοί οι δύο άνθρωποι να δημιουργήσουν μια ισχυρότατη οικογένεια, να έχουν γύρω τους τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους και να είμαστε κανονικοί. Αυτή την κανονικότητα τους τη χρωστάμε όλοι μας. Γιατί μετά ήταν εύκολο να τη συνηθίσουμε, να την μεταφέρουμε, γιατί έτσι μάθαμε. Η Αγία Ελληνική Οικογένεια, όπως λέμε πολλές φορές. Καλά, και η Αγία είναι ειρηνική. Είναι ειρωνικό. Αλλά εντάξει, έτσι μάθαμε τώρα. Μην σας πω κάτι. Ο γιος μου με δουλεύει και μου λέει αμάν, Ελληνίδα, μάνα, κλασική Ελληνίδα, μάνα. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Εδώ, ιδιαίτερα στην Κρήτη, τώρα πρώτη φορά ακούτε για οικογένειες. Μα πέραν αυτού, αν το δούμε πιο σοβαρά, οι οικογένειες κρατήσανε την κοινωνική ηρεμία κατά τη διάρκεια της κρίσης. Την ισορροπία. Την ισορροπία και την ηρεμία της κοινωνίας. Μια τέτοια κρίση που χάνει το 25% του ΑΕΠ σου, η οικογένεια είναι αυτή η οποία αγκάλιασε το άνεργο παιδί, η οποία αντέδρασε και δεν άφησε να δημιουργηθεί μείζον πρόβλημα σε μια οικογένεια που μπορεί να μείνανε δύο άνεργοι. Κλονίστηκαν όμως πάρα πολύ τα θεμέλια της οικογένειας αυτής και το γνωρίζετε πολύ καλά με την κρίση. Κλονίστηκαν όχι μόνο με την κρίση, κλονίστηκαν και από την εποχή. Η εποχή είναι τελείως διαφορετική από ό,τι ήταν η εποχή πριν από χρόνια. Αλλά κάθε εποχή προσαρμόζεσαι στις νέες απαιτήσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, εγώ δεν μιλάω τώρα για την οικογένεια η οποία έχει τα συμβατικά χαρακτηριστικά της οικογένειας. Μιλάω για την οικογένεια όπου εισπράττεις αγάπη. Γιατί περί αυτού μιλάμε. Είσαι σε θέση να δώσεις αγάπη. Μπορείς να δώσεις αγάπη. Εάν μπορείς να δώσεις αγάπη, αυτός που την εισπράττει, αυτομάτως είναι ισορροπημένος. Εσείς εισπράτετε αγάπη μόνο από την οικογένειά σας ή και από τον κόσμο? Εισπράττω πολύ αγάπη από τον κόσμο. Πολύ. Και σε αυτό είμαι πάρα πολύ ευγνώμων. Όταν έγινε μία απόπειρα δολοφονίας δικής μου το 2000, ήτανε πολύ κοντά, 15 μέρες διαφορά, με το Γάλλο δήμαρχο, ο οποίος και αυτός έπεσε θύμα απόπειρας δολοφονίας. Οι δυο μας. Σαν δήμαρχος Αθηναίων τότε. Ναι, μόλις είχα εκλεγεί. Και οι δυο μας δήμαρχοι και φίλοι. Εγώ κατάφερα να το ξεπεράσω πάρα πολύ γρήγορα, μα πάρα πολύ γρήγορα, διότι έγινα αποδέκτης ενός κύματος αγάπης. Αλλά και εκφρασμένο, εκπεφρασμένο, δηλαδή ο κόσμος με έπαιρνε τηλέφωνα, μου στέλνε μηνύματα, έγραφε γράμματα, το ένιωθες. Εκείνος, επειδή οι Γάλλοι έχουν άλλη νοοτροπία, δεν έγινε αποδέκτης αυτού του κύματος αγάπης και του πήρε πάνω από 2 χρόνια να ξεπεράσει το σοκ της απόπειρας δολοφονίας, γιατί όσο και να είναι, μια απόπειρα δολοφονίας πρέπει να τη διαχειριστείς ψυχολογικά. Σοβαρότατο. Δεν είναι εύκολο. Η αγάπη αυτή προέκυψε γιατί προέρχεστε από την οικογένεια Μητσοτάκη, γιατί φέρετε βαθιά και έντονη τη σφραγίδα και το αποτύπωμα του πατέρα σας, γιατί είστε ικανοί και άξια, γιατί είναι συμπαραγωγικό. Πού πιστεύετε ότι οφείλετε? Λίγο απ' όλα. Κοιτάξτε, ο καθένας είναι ο εαυτός του. Λίγο απ' όλα. Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος ξέρει αν εσύ τον αγαπάς, το νιώθει. Από εκεί και πέρα έχεις μια πορεία. Μέσα στην πορεία της ζωής, εμένα με ξέρανε πάντα σαν τώρα. Έλεγα πάντα, δεν έχω γίνει ποτέ κυρία. Είναι απίστευτο πράγμα. Δηλαδή, ο κόσμος δεν με φωνάζει πάντα τώρα. Αυτό δηλώνει αμεσότητα. Ναι, από πολύ μικρή. Δηλαδή, σπάνια τώρα υπάρχουν, μεγάλωσα, υπάρχουν άνθρωποι που με λένε κυρία τώρα. Αλλά ας πούμε το κυρία Μπακογιάννη είναι πάρα πολύ λίγο. Είναι το επίσημο, ας πούμε, το τρόλεϊ που θα περάσει στην Αθήνα θα μου φωνάξει γεια σου τώρα. Δεν θα σκεφτεί να πει το γεια σας κυρία, ξέρω εγώ αυτό. Αυτό είναι κάτι που κερδίθηκε πώς? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αλλά πάντως κερδίθηκε. Η ουσία είναι αυτή. Δηλαδή έμεινα ως Ντόρα. Σαν κόρη. Και το περίεργο είναι ότι έμεινα και στο εξωτερικό σαν Ντόρα.
Αυτό είναι το πιο περίεργο. Είναι ήχηρο και πιασιάρικο βέβαια το όνομα αυτό. Να τα λέμε και αυτά και εύκολο να το προφέρεις κιόλας. Πριν περάσουμε σε σύντομες διαφημίσεις, γιατί σας θέλω λίγο ακόμα κοντά μου, το να είσαι η κόρη του Μητσοτάκη έχει όλα τα καλά, τα θετικά ή δημιουργεί και προβλήματα, αλήθεια? Πολλά. Καταρχήν, κληρονομείς όλους τους εχθρούς του μπαμπά σου και τους μισούς φίλους. Είναι προνόμιο όταν ξεκινάς την πολιτική. Είναι προνόμιο. Εγώ βέβαια δεν την ξεκίνησα έτσι, γιατί την ξεκίνησα μετά την δολοφονία του Παύλου και πήγα στην Βρετανία και δεν ήταν θέμα αν είμαι κόρη ή όχι του Μητσοτάκη. Εκείνη την εποχή πάλι όμως ήταν θέμα αν είμαι γυναίκα ή όχι του Μπακογιάννη. Δηλαδή ως γυναίκα του Μπακογιάννη με είδαν και έπρεπε να αποδείξω ότι τελικώς δεν είμαι μόνο η γυναίκα του Μπακογιάννη, αλλά μπορώ να κάνω δουλειά. Είναι μακρύς ο δρόμος για έναν γόνο, διότι έχει στην αρχή άνεση μεγαλύτερη από έναν άλλον, αλλά στο βλέμμα των ανθρώπων βλέπεις την αμφισβήτηση. Σου λέει τώρα τι είναι αυτή η μωρά, κόρη του μπαμπά της είναι. Και επειδή είσαι και γυναίκα, είναι όταν ακόμα είσαι πιο γυναίκα σημαντικό? Είναι ακόμα πιο πολύ. Δύσκολο. Πολύ πιο δύσκολο. Και πρέπει εσύ να δουλέψεις διπλά. Εγώ τους έλεγα καμιά φορά ότι παιδιά τις ώρες που έχω δουλέψει εγώ, δεν έχει δουλέψει κανένας σας από τους βουλευτές που είναι σήμερα. Δηλαδή εγώ ξυπνούσα 6 το πρωί και κοιμόμουν 12 το βράδυ και περπατούσα τα βουνά της Ευρυτανίας, περπατούσα, όχι πήγαινα με το αυτοκίνητο γιατί δεν υπήρχαν δρόμοι για να φτάσεις σε ένα χωριό και για να πας και τα λοιπά. Αλλά έπρεπε να το αποδείξω και μου πήρε πολλά χρόνια να το αποδείξω. Δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Έχετε γεννηθεί για τα δύσκολα? Θα προτιμούσα να είχα γεννηθεί για τα εύκολα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά είναι βέβαιο ότι αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες στη ζωή μου. Πολλές. Δηλαδή, άμα πάρεις τη ζωή μου, θα το δεις. Ήταν μια ζωή, ξεκινήσαμε από εξορίες, γυρίσαμε πίσω στην Ελλάδα, πέσαμε στη φάση της δολοφονίας του Παύλου. Το μεγαλώνεις 1989... δύο παιδιά μόνος σου, μόλις ναι. σου. Και να σταθούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Είστε μια γυναίκα που βγάζει ένα δυναμισμό. Έχετε ένα ωραίο εκτόπισμα. Διαφέρετε από το μέσο όρο γιατί είστε και πανύψηλη. Αλλά βγάζετε μια δυναμική προσωπικότητα που λες τώρα τίποτα δεν την επηρεάζει αυτή τη γυναίκα. Και το λέω και με θαυμασμό. Είναι όμως έτσι. Θέλω να πω όπως όλες οι γυναίκες και όπως όλοι οι άνθρωποι, δεν έχετε αυτές τα σκαμπανεβάσματα, αυτές τις μεταπτώσεις τις συναισθηματικές και να πείτε ότι κάποια στιγμή δεν μπορώ άλλο να συνεχίσω. Ή πεισμώνετε και είναι στο DNA σας. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει μια ευχή που λέει να μην σου δώσει ο Θεός όσα μπορείς να αντέξεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Διότι εμείς οι άνθρωποι αντέχουμε πάρα πολλά. Τώρα, μετά τη δολοφονία του Παύλου, εγώ ένιωσα δύο συναισθήματα. Το ένα είναι αυτό το οποίο λέτε, να μπω σε μια γωνία, να κάτσω, να κρυφτώ και να μην δω κανέναν. Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση. Η δεύτερη αντίδραση ήταν αυτή του θυμού, του πολύ μεγάλου θυμού, στον οποίο θέλεις να βγεις έξω, να κάνεις ακριβώς αυτό που άφησε στη μέση ο Παύλος, να πολεμήσεις, να πολεμήσεις την τρομοκρατία κτλ. Πράγμα που τελικά κάνατε. Πράγμα που κέρδισε τελικώς, γιατί κέρδισε το δεύτερο. Αλλά βεβαίως είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σκαμπανεβάσματα. Ενθουσιάζεσαι, κλαις, στενοχωριέσαι. Απλώς καμιά φορά, όταν έχεις πολλές ευθύνες, όταν ας πούμε είσαι μόνος για να μεγαλώσεις δύο παιδιά, που εγώ δεν ήμουν μόνη μου γιατί είχα τη μάνα μου τον πατέρα μου και ήταν καθοριστική, αλλά τέλος πάντων, ό,τι και να είναι, δεν έχεις από τη μία μέρα στην άλλη, αλλάζει η ζωή σου. Πολλές φορές δεν έχεις την πολυτέλεια να κάνεις ιστερίες. Δεν σε παίρνει. Παίρνεις τη ζωή στα χέρια σου. Είσαι υποχρεωμένη να το κάνεις. Δεν με ψημυρείς. Δεν αλλάζουν οι ιεραρχίες, η ιεράρχηση στη ζωή σου αλλάζει τελείως. Δεν είσαι πλέον αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ δεν ήμουν και ποτέ η λογική η μωρό μου βοήθησε με να ανέβω στη μοκέτα. Δεν ήμουν ποτέ αυτό. Αλλά παρά τα αυτά, όταν έχεις, μεγαλώνεις δύο παιδιά, θέλεις να τα μεγαλώσεις, να μην μισούν. Όταν τους έχει τύχει αυτό στη ζωή. Αυτό θέλει μεγάλη ισορροπία όμως. Και εσωτερική και μετά στα παιδιά. Θέλεις να τα μεγαλώσεις να αγαπούν. Θέλεις να τα μεγαλώσεις να μην πέσουν σε άλλα θέματα, ναρκωτικά πράγματα, θέματα κλπ. Άρα έχεις ευθύνη.
Οπότε δεν σε παίρνει να κάθεσαι σε μια γωνία και να με ψημυρείς και να κλαις και να λες αχαχαχ. Έχεις δουλειά να κάνεις και πρέπει να την κάνεις. Την πήρατε τη ζωή στα χέρια σας και το 89 ήταν τόσο σοβαρό και τόσο δύσκολο προς διαχείριση για μια οποιοδήποτε άλλη γυναίκα. Εσείς εκλεγήκατε τον Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, στη Μονεδρική της Βρετανίας. Και μάλιστα μετά με τις δύο επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις ξανά. Αυτό έπαιξε ρόλο μάλλον σε μεγάλο βαθμό, πιστεύετε, και το γεγονός ότι πέρα από την ικανότητά σας, αδιαμφισβήτητη προφανώς, γιατί μας είπατε για την αδιάλειπτη προσπάθειά σας, για το πόσο μαχητικοί ήσασταν, είστε και θα συνεχίσετε να είστε, και η αγάπη αυτό που λέγαμε του κόσμου, μια μάνα με δύο παιδιά, μια μάνα η οποία χείρεψε, παίζουν ρόλο αυτά. Γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος, ο ελληνικός λαός, ό,τι και αν έχει, όσες διαφορές, αντιπαραθέσεις, διαφορετική γνώμη στο κάτω-κάτω, όταν νιώθει έναν άνθρωπο, έναν συνάνθρωπό του, ότι βάλεται, ότι είναι σε δεσμενή θέση, μοιραία τον αγκαλιάζει. Έπαιξε ρόλο, πιστεύετε, στην περίπτωση αυτή? Κοιτάξτε, η πρώτη μου εκλογή σίγουρα δεν ήταν για μένα. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι ψηφίσανε εμένα. Ψηφίσανε όλα αυτά που λέτε, συν τον Παύλο. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και θα ήταν και τουλάχιστον υπερφύαλο εκ μέρους μου να ισχυριστώ ότι με βρήκανε τόσο brilliant και με ψηφίσανε. Δεν είναι καμία βάση την έχει. Μετά, γιατί έμεινα 9 χρόνια βουλευτής Βρετανίας, στο διάβα των ετών και όταν πλέον ψηφίζανε συνειδητά, ναι, τότε ψηφίσανε εμένα. Είχατε ακούσει να σας αμφισβητούν, να σας λένε τώρα τι θέλει αυτή εδώ? Τα έχετε ακούσει αυτά? Μα τι λέτε τώρα? Έχω πει σε ένα. Υπάρχει μια έκφραση που δεν την έχουμε εμείς στην Κρήτη που λέγεται Τσούπρα. Τσούπρα είναι η μικρή, το μικρό κορίτσι. Είχα πάει λοιπόν σε ένα καφενείο και ένας παππούς. Του λέω: παππού, τι θα γίνει, θα με ψηφίσει και τα λοιπά. Γυρίζει, με κοιτάζει έτσι, μου λέει: εγώ Τσούπρα δεν ψηφίζω. Πρώτη εκλογή, δεν με ψήφισε. Δεύτερη εκλογή. Παππού, τι θα γίνει? Παππούς εκεί, βράχος, στο καφενείο. Τι θα γίνει, παππού? Εγώ σου είπα, Τσούπρα, δεν ψηφίζω. Την τρίτη φορά, ξαναπάω, του λέω, τι γίνεται, παππού? Μου λέει, θα σε ψηφίσω. Του λέω, παππού, τι έγινε, εσύ δεν είπες ότι Τσούπρα δεν ψηφίζεις? Ναι, λέει, αλλά δεν είχα πει ότι δεν ψηφίζω Τσούπρα που ξέρει τι λέει. Του πήρε τρεις εκλογές του παππού. Άργησε ο παππούς, αλλά... Για να αποφασίσει ότι τελικώς ξέρω τι λέω και ότι δεν είμαι απλώς μια Τσούπρα η οποία έτσι κάνει βόλτα στην Βρετανία. Αυτό πιστεύετε ότι είναι και ένα κριτήριο ο χρόνος που χρειάζεται να περάσει και για οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο την ώρα που θα ψηφίσει? Θέλει το χρόνο του. Με τι κριτήρια ψηφίζουμε? Με ψυχολογία, με λογική, κοιτάξτε, με γνωριμία? Κατά... Ένα μεγάλο κομμάτι ψηφίζει για να μαυρίσει. Δηλαδή... Να τιμωρήσει. Να τιμωρήσει. Δηλαδή σου λέει, φτάνει πια κύριε Τσίπρα, δεν θέλω άλλο. Και ψηφίζω το άλλο κόμμα. Ένα κομμάτι ψηφίζει γιατί συνειδητά έχει πιστεί από τις προτάσεις, από το πρόγραμμα, από το... Από τους στόχους. Τις θέσεις. Και ένα κομμάτι ψηφίζει τους ανθρώπους. Δηλαδή έχω εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο ή δεν του έχω εμπιστοσύνη. Πρόσωπα λοιπόν. Πρόσωπα, γιατί τα πρόσωπα είναι καθοριστικά στην πολιτική. Το αν εμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή μπορεί να το συνέστημα ότι βρε παιδί μου αυτός ο άνθρωπος του έχω εμπιστοσύνη, μπορεί να μην μου τα λέει όλα όπως θέλω να τα ακούσω, μπορεί να είναι πολλές φορές δυσάρεστος, αλλά τον εμπιστεύομαι, στα δύσκολα θέλω να έχει αυτό το τιμόνι και η Ελλάδα σήμερα είναι στα δύσκολα. Δηλαδή με ρώταγε μία συνάδελφός σήμερα το πρωί για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και το ερώτημα είναι απλό. Ποιον εμπιστεύεσαι να τα διαχειριστεί? Στη φάση αυτή τα ελληνοτουρκικά, μετά από 4 χρόνια παλινοδίες, είναι στη χειρότερη του στιγμή. Λοιπόν, δεν ψηφίζουμε μόνο για την τσέπη μας ή για αύριο το πρωί ή γιατί θέλω να βγάλω το άκτι μου. Ψηφίζουμε και για την ασφάλειά μας και για τη σοβαρότητά μας και για την ευθύνη μας και για όλα αυτά. Η εμπιστοσύνη είναι κάτι που μπορεί να κλονιστεί μέσα από λάθη? Έχετε κάνει λάθη? Πολλά. Ξέρετε κανέναν άνθρωπο να μην έχει κάνει λάθη? Πάρα πολλά. Όλοι κάνουμε λάθη. Όποιος θεωρεί στον εαυτό του αλάνθαστο είναι βλάξ καταρχήν.
Δεν, μόνο ένας βλάκας μπορεί να σας πει ότι δεν έχει κάνει λάθη. Ή να είναι τελείως υπερφύαλος. Έχουμε και πολιτικούς τέτοιους. Επίσης λένε ότι όποιος κάνει λάθη σημαίνει ότι δοκιμάζει, ότι προσπαθεί, ότι εξελίσσεται. Οπότε είναι θετικό. Μαθαίνεις από τα λάθη σου. Τι νομίζετε πως είναι η εμπειρία? Η εμπειρία είναι το άθροισμα των αποτυχιών και των λαθών σου. Οπότε αυτά αθροίζονται και τα ονομάζουμε ευγενικά εμπειρία. Τα παραδεχόμαστε. Γιατί είναι εμπειρία? Διότι δεν θέλουμε να τα ξανακάνουμε. Τα παραδεχόμαστε λάθη μας, κυρία Μπακογιάννη, από τη στιγμή που τα εντοπίσουμε ή μας τα εντοπίσουν και τα δούμε. Είτε το ένα είτε το άλλο, εάν δεν θέλεις να τα παραδεχθείς, είσαι πάλι στην κατηγορία που σας είπα πριν. Είσαι βλάξ. Βλάξ όμως. Διότι ένας άνθρωπος ευφυής δεν μπορεί να μην δεχθεί και τα δικά του λάθη, είτε τα βλέπει μόνος του είτε του τα λένε, και να τα αναγνωρίσει και να τα παραδεχθεί. Διότι μόνο έτσι μπορείς να πας μπροστά. Μπορείς να πας μπροστά λέγοντας και επιμένοντας μέχρι τέρμα, σαν τον ηλίθιο, ότι όχι, εγώ έχω δίκιο, όταν πασιφανώς έχεις κάνει λάθος στην εκτίμησή σου. Έχετε χιούμορ? Νομίζω ναι, πολύ. Διαχειρίζεστε καταστάσεις με χιούμορ? Ακόμα και δύσκολες καταστάσεις της καθημερινότητας. Πολλές, έχω πολλές. Ελύσεστε? Θα μπορούσα να είμαι καλύτερη σε αυτό. Δεν ελύσομαι πάρα πολύ εύκολα. Αλλά είμαι λίγο πιο έτσι, λέω τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Το μετανιώνω μετά, αλλά τέλος πάντων τα έχω πει συνήθως. Αλλά χιούμορ έχω, ναι. Και ένας άνθρωπος χωρίς χιούμορ περνάει μια πολύ πληκτική ζωή. Όταν έχουμε χιούμορ, σε ποια όρια πρέπει να παίξουμε? Γιατί πολλές φορές, το γνωρίζετε πολύ καλά, ότι γίνονται και με τα social media και αυτά τα τρολαρίσματα που λέει η νεολαία, γίνονται διάφορες έτσι προσπάθειες να διακομωδήσουν καταστάσεις, πρόσωπα, και σίγουρα έχετε αντιληφθεί και σίγουρα και εσείς έχει πέσει την αντίληψή σας η προσπάθεια κάτι να το απομονώσουν, να το διακομωδήσουν. Πού είναι τα όρια της σάτυρας πολλές φορές και του χιούμορ? Πού εσείς ενοχλείστε και λέτε, όπα, για μισό λεπτό, γελάω, αλλά γιατί συνήθως όταν εμείς είμαστε το επίκεντρο του σχολιασμού, του πειράγματος, δεν μας πολύ αρέσει. Εγώ πάλι δεν μπορώ να πω ότι δεν μ' αρέσει. Είχα στο γραφείο μου κάποτε μία σειρά από όλες τις γελιογραφίες που μου είχαν κάνει. Αφιερώματα. Ναι, όχι, τις μαζεύαμε, τις κόβαμε. Ήταν οι γελιογραφίες οι οποίες με διακομωδούσαν. Ακούστε, και τα social media χρειάζονται κάποιο μέτρο, διότι από ένα σημείο και πέρα υπάρχουν δύο μεγάλοι κίνδυνοι. Ο ένας είναι ο γνωστός fake news, που μεταδίδεις πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία βάση. Καμία αλήθεια. Το βλέπω τώρα εγώ με αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Κυριάκο. Έχει πάρει τρεις φράσεις του Κυριάκου και λέει αυτή εννοεί αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δέρνει τους Έλληνες 7 φορές την ημέρα, ξέρω εγώ. Θα δουλεύουν 7 μέρες τη βδομάδα. Δεν έχει πει ποτέ ο Κυριάκος ότι είπα. Πρώτα απ' όλα το πενθήμερο είναι καθιερωμένο, δεν μπορεί κανένας να το αλλάξει. Είναι ευρωπαϊκό θέμα. Δηλαδή γελιότητες που υποτιμούν λέγοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θα κοπεί το δώρο στον ιδιωτικό τομέα. Ποτέ δεν το έχει πει ο άνθρωπος, ούτε έχει σκοπό να κόψει κανένα δώρο. Σε προσωπικό αυτό επίπεδο. Αυτό είναι fake news. Σε προσωπικό επίπεδο. Άμα σου κάνουν πλάκα και στην πλάκα γελάς, είναι πολύ ωραία. Εάν παραδείγματος χάρη κάνεις χρήση μιας αναπηρίας σε έναν άνθρωπο και τον ειρωνευτείς γι' αυτό, με ενοχλεί πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το χοντροκομμένο, είσαι καμπούρης, είσαι κουτσός, είσαι χοντρός. Τα στραβά μας. Όχι, ένα λεπτό. Τα στραβά του χαρακτήρα σου μπορείς να τα βγάλεις. Mm-hmm. Αλλά την όποια αναπηρία, όταν εκεί αρχίζει το δούλεμα, εκεί εγώ γίνομαι Τούρκος. Μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε αντιδρώντας σε κάτι τέτοιο? Τι να πω. Παίρνετε θέση. Γιατί όταν μιλάμε για τα social media και μιλάμε, όπως είπατε προηγουμένως, για την ευκολία οποιοδήποτε χρήστη και πολλές φορές πίσω από την ανωνυμία ή πίσω από ένα fake profile, οποιοδήποτε μπορεί να γράψει, να πει, να βγάλει τα αποθυμένα του ό,τι θέλει. Όμως, ο αποδέκτης του μηνύματος αυτού, και ρωτάω εσάς συγκεκριμένα, πώς διαχειρίζετε ένα τέτοιο σχόλιο, άκομψο, απαντάτε, σας επηρεάζουν, πώς
πώς τα νιώθετε, γιατί έχετε εικόνα, ναι, τα χρησιμοποιείτε, αλήθεια. Σε λίγα απαντάω, πολύ λίγα. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να σας πω ότι χαλάω τη ζαχαρένια μου πολύ. Δηλαδή έχω μάθει να τα διαχειρίζουμε. Υπάρχουν κάποια ακραία. Όταν ο Καμένος μου έγραψε ένα tweet το οποίο περίπου, όχι περίπου, ευθέως αμφισβητούσε τον πατριωτισμό μου, πράγμα που δεν έχει κάνει άνθρωπος ποτέ στον κόσμο, τον πήγα στα δικαστήρια κατευθείαν. Και τον πήγα στα δικαστήρια και περιμένω τώρα να εκδικαστεί η υπόθεση, γιατί κρύφτηκε 2 φορές πίσω από την ασυλία του και δεν μπορούσε να πάει στο δικαστήριο. Ήταν τότε που τον είπα Κώτα Τρίλυρη και Μακροπουπουλάτη. Το θυμάμαστε πολύ καλά. Ναι. αλλά τελικώς θα πάει στο δικαστήριο. Από ένα tweet όμως. Από ένα tweet όμως, το οποίο tweet ξεπερνάει. Κοιτάξτε, μπορείτε να κάνεις ένα tweet και να διαφωνείς, να κάνεις αυτό και να κάνεις εκείνο. Το να φτάσεις να πεις σε έναν Έλληνα πολιτικό που έχει καθίσει πίσω από τη σημαία πάρα πολλά χρόνια της ζωής του, που έχει υπερασπιστεί την Ελλάδα όπως την έχω υπερασπιστεί εγώ από το Βουκουρέστι μέχρι τον ΟΗΕ, και να μου αμφισβητήσεις εμένα τον πατριωτισμό μου και να μου πεις ότι πήγα στην Τουρκία διότι, ξέρω εγώ, είμαι όργανο του Ερντογκάν. Εκεί σταματάει πλέον η πλάκα, ξεπάω στα δικαστήρια και θα μου ζητήσεις συγγνώμη και θα πληρώσεις κιόλας. Στα άκρα λοιπόν, αν και εφόσον χρειαστεί. Μιλώντας για τα social media και βλέποντας πόσο ενεργό και σημαντικό πολλές φορές ρόλο έχουν στην καθημερινότητα, στην επικοινωνία, μπορούν και αρκούν για να γίνει ένας προεκλογικός αγώνας? Αρκεί το κομμάτι αυτό της επικοινωνίας από τα social media για έναν πρωθυπουργό? Όχι. Ούτε μπορεί ποτέ να αρκέσει, κατά τη γνώμη μου. Τίποτα δεν μπορεί να είναι σημαντικότερο από την προσωπική επαφή. Τίποτα. Δηλαδή, αν θέλεις πραγματικά να ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα του λαού σου και αν θες, εγώ θα σας πω σήμερα, ειλικρινά, σήμερα που μιλάμε, θεωρούμε ένας άνθρωπος πολύ πεπειραμένος, έτσι. Έχω κάνει πολιτική, έχω ασχοληθεί από τον αγροτικό τομέα μέχρι την εξωτερική πολιτική. Σήμερα που πήγα στο καφενείο στο Χάρακα, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο από τα 2 καφενεία, έμαθα κάτι που δεν το ήξερα καθόλου. Μου το είπαν οι άνθρωποι, μου είπαν θέμα συγκεκριμένο με το κτηματολόγιο, το οποίο εγώ ειλικρινά σας λέω δεν το ήξερα. Σε ένα καφενείο δηλαδή μπορείτε να μάθετε? Σε ένα καφενείο ακούσα αυτό το οποίο απασχολεί τον άλλον, το οποίο δεν είναι η πυρηνική φυσική, δεν είναι να λύσω το πρόβλημα της Βόρειας και της Νότιας Κορέας. Είναι όμως το πρόβλημα που τους απασχολεί στη Μεσαρά. Διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τίτλοι, διότι αυτοί οι τίτλοι για να αποκτηθούν χρειάζονται πολλά λεφτά, διότι 1500 ευρώ δεν τα έχει ο άλλος για 10 στρέμματα. Αυτό είναι αληθινή ζωή. Και εμένα η δουλειά μου είναι να λύνω τα προβλήματα της αληθινής ζωής. Δεν είναι να λέω στον κόσμο παραμύθια. Και τους είπα, παιδιά, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα, θα γυρίσω να το σκεφτώ, να δω τι λύσεις υπάρχουν για να προχωρήσω σε μια λύση. Γιατί ούτε παντογνώστης είμαι, ούτε πατάω κανένα κουμπί στον εγκέφαλο και ξέρω την απάντηση σε κάποιο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Αλλά το να το μάθω είναι υποχρέωσή μου. Και εκεί ξαναγυρνάμε σε αυτό που λέγαμε αρχικά. Πόσο σημαντικό είναι να ξέρεις με τα μικρά ονόματα τους ανθρώπους, να είσαι σε επαφή μαζί τους, να ακούς τα προβλήματά τους και όλα όσα τους απασχολούν και συνειδητοποιώ ότι είστε και παραμένετε αυτό που λέμε παραδοσιακή κοπή πολιτικός, παραδοσιακή σχολή πολιτικός. Βουλευτής καφενείου. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Πιστεύω πάρα πολύ. Γιατί είναι ωραία τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Και εσείς από εδώ από την τηλεόραση. Λέμε. Εμείς οι πολιτικοί συνήθως τα πάντα όλα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι αν δεν έχεις το διάλογο, τον ειλικρινή διάλογο, όχι το μονόλογο, πάω εγώ και στείνομαι σε ένα καφενείο και βγάζω ένα λόγο και λέω εμείς η Νέα Δημοκρατία. Ναι, εμείς η Νέα Δημοκρατία πώς όμως? Εμείς η Νέα Δημοκρατία με ψεύτικες υποσχέσεις? Εμείς η Νέα Δημοκρατία με πραγματικές λύσεις? Εγώ λοιπόν είμαι οπαδός της πραγματικής λύσης, που θέλει δουλειά, που δεν είναι εύκολη, αλλά που στο τέλος θα έχει αποτέλεσμα. Αυτά όμως όλα γίνονται στα πλαίσια του προεκλογικού αγώνα, δηλαδή της μάχης της Κρήτης με διαφορετικό τρόπο, όπως είπα εγώ ξεκινώντας τη συζήτησή μας. Πού είναι ο κόσμος, πού είναι ο πολιτικός μάλλον να ακούσει τον κόσμο όλο το υπόλοιπο διάστημα? Είστε εκεί,
θα είστε εκεί, είστε παρούσα, γιατί αυτό το οποίο ακούμε και συζητάει ο απλός κόσμος του καφενείου, αν θέλετε, που λέγαμε πριν, είναι ότι όταν ζητούν την ψήφο μου, με θυμούνται. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Εσείς πιστεύετε πως θα ήμουν 30 χρόνια πρώτη βουλευτής αν έλειπα τα 4 χρόνια ενδιάμεσα? Δεν κρατιέσαι 30 χρόνια σε αυτή τη δουλειά εάν δεν κρατήσεις την επαφή σου όλο το χρονικό διάστημα. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορείς να ανταποκριθείς στα προβλήματα αλλιώς. Δεν κάνεις κάθε 6 μήνες ολόκληρη την περιοδία. Δεν θα πας κάθε 2 μήνες στο ίδιο χωριό. Ναι, σίγουρα, γιατί πρέπει να είσαι στη Βουλή, αν είσαι υπουργός, έχεις υπουργείο να τρέξεις. Αλλά την επαφή σου, την πραγματική επαφή σου, την κρατάς. Γιατί αν δεν την κρατήσεις, θα σου γυρίσουν την πλάτη και οι πολίτες με ταχύτητα αστραπία. Όταν εκλεγήκατε, το 2002 ήταν, όταν εκλεγήκατε Δήμαρχος Αθηναίων και μάλιστα με ένα ρεκόρ, ήσασταν η πρώτη γυναίκα δήμαρχος και με συντριπτικό ποσοστό 60,6. Τι ήταν αυτό το οποίο νιώσατε, ικανοποίηση? Ποιο ήταν σαν γυναίκα, σαν άνθρωπος, πώς αισθανθήκατε? Τα κατάφερα, μπράβο μου, το άξιζα? Τι ήταν αυτό που είπατε, που σκεφτήκατε στον εαυτό σας? Ικανοποίηση, χαρά. Έχεις ένα στόχο, θες να εκλεγείς Δήμαρχος Αθηναίων και βεβαίως χαίρεσαι όταν το πετυχαίνεις. Από εκεί και πέρα, αυτό την Κυριακή το βράδυ. Την επόμενη? Την επόμενη αρχίζει η ευθύνη. Εγώ είχα μια πολύ μεγάλη πρόκληση μπροστά μου. Είχα μόνο 2 χρόνια να ετοιμάσω την Αθήνα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 2 χρόνια και η προηγούμενη δουλειά ήταν 0. Δεν είχε γίνει τίποτα πριν. Όλοι τα με τη γνωστή ελληνική νοοτροπία, άστο για του χρόνου, άστο για του χρόνου, έχουμε καιρό. Και φτάνει η στιγμή και πρέπει να τρέξεις. Άρα είχες μεγάλη ευθύνη. Και έχεις μεγάλη. Είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά να είσαι Δήμαρχος Αθηναίων. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ προκλητικό, αλλά βλέπεις το αποτέλεσμα της δουλειάς σου. Μιλάμε για τον κορυφαίο Δήμο. Ναι, ναι. Βλέπεις το αποτέλεσμα της δουλειάς σου. Ενώ στη Βουλή η δουλειά σου μπορεί να φανεί μετά από 3 χρόνια, 4 χρόνια. Είναι μια πολύ μακριά διαδικασία. Στο Δήμο η δουλειά, αν εξαιρέσεις κάποια έτσι, τεράστια έργα, τα βλέπεις. Το ξεκινάς, το προγραμματίζεις, το κάνεις, φαίνεται. Το βλέπεις. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Πρόκληση όμως είναι, κυρία Μπακογιάννη, το να επιλέξεις να φύγεις από τον κορυφαίο αυτό Δήμο και γενικότερα να απομακρυνθείς και να επιστρέψεις στις ρίζες μεν, αλλά σε μια πολύ πολύ δύσκολη περιοχή, ζώνη. Αυτό το τόλμημά σας ήταν κάτι που το θέλατε? Για τα Χανιά λέτε? Να, για τα Χανιά. Μα πάρα πολύ το ήθελα, αλλιώς δεν θα το έκανα. Έχω φτάσει σε ένα σημείο στην πολιτική που έχω τη δυνατότητα να το επιλέξω αυτό. Κοιτάξτε, εγώ είχα μία πάρα πολύ μεγάλη αγάπη στον μπαμπά μου, όπως όλες οι κόρες φαντάζομαι, στους πατεράδες τους. Εμείς οι κόρες έχουμε πολύ στενό δεσμό με τους πατεράδες μας. Ο πατέρας μου ατύπως όλη του τη ζωή ήταν βουλευτής Χανίων. Είτε πρωθυπουργός ήταν, είτε αντιπολίτευση ήταν, είτε βουλευτής Αθήνας ήταν. Ουσιαστικά παρέμενε πάντα βουλευτής Χανίων ή ασχολούμενος με την Κρήτη γενικώς. Όταν λοιπόν έφυγε ο πατέρας μου, ένιωσα ότι εγώ πρέπει κάτι να κάνω εδώ. Σαν χρέος? Όχι, σαν συνέχεια. Σαν βούληση. Σαν ότι, ρε παιδί μου, εδώ χρειάζονται οι άνθρωποι, χρειάζονται μια δυνατή φωνή, χρειάζονται έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει τα κυβικά, τέλος πάντων, να μπορεί να κάνει φασαρία. Και το σκέφτηκα πολύ και μετά μ' άρεσε τόσο πολύ η ιδέα που δεν χρειάστηκε να περάσει πολύς χρόνος για να αποφασίσω ότι θα κατέβω στην Κρήτη. Το λέω αυτό γιατί ακούμε και συζητούν ότι ίσως ήταν η επιλογή αυτή αναγκαία, δεδομένη της υποψηφιότητας του γιού σας, του Κώστα Μπακογιάννη, και φυσικά για να μην υπάρχει όλο αυτό, πρωθυπουργός, δήμαρχος Αθηναίων, ισχύουν αυτά? Όχι. Διότι βουλευτής είσαι. Είτε είσαι βουλευτής Αθήνας, είτε είσαι βουλευτής Κρήτης, είτε είσαι βουλευτής Καρπετσινησίου, δεν αλλάζει σε τίποτα αυτό. Και αν ο Κώστας ξεκίνησε να γίνει δήμαρχος Αθηναίων,
η διαδρομή του Κώστα είναι μια δική του τελείως διαφορετική διαδρομή από τις διαδρομές που κάναμε εμείς. Ο Κώστας έφυγε, έγινε δήμαρχος Καρπενησίου, έμεινε 4 χρόνια στο Καρπενήσι, κατέβηκε μετά στην περιφέρεια. Έχει τη δική του διαδρομή και δεν έχει σχέση. Θα μου πείτε, είσαστε οικογένεια. Βεβαίως είμαστε οικογένεια. Θα καρδιοχτυπώ εγώ τρομερά για να δω τα αποτελέσματα του Δήμου Αθηναίων. Βεβαίως. Μην κοροϊδεύουμε τώρα. Μάνα. Μα μάνα τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι να λέμε τώρα, να λέω ότι θα το δω πάρα πολύ ψύχρεμα και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως θα δω το αποτέλεσμα της Θεσσαλονίκης ή της Πάτρας. Όχι. Δεν θα το δω. Αλλά από εκεί και πέρα έχει την δική του πραγματικά παντελώς αυτόνομη πορεία. Και είμαι ευτυχής γι' αυτό. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής ότι από πολύ μικρός και τα δύο μου παιδιά από πολύ μικρά σταθήκανε στα πόδια τους, δουλεύανε πάρα πολύ όλη τους τη ζωή, αλλά τις πορείες τους τις επιλέξανε εν πλήρη συνειδήση, τους αρέσει αυτό που κάνουν και το κάνουν με πάθος. Θα θέλετε να τον δείτε διαφορετικά το γιο σας? Ακούστε να σας πω. Γιατί ακούμε, όχι προορίζεται για κάτι άλλο, όλα αυτά που τα ξέρετε πολύ τα καλά. Τα ακούω πάρα πολύ. Μία μάνα θέλει ένα πράγμα για το παιδί της. Να είναι το παιδί της καλά, ευτυχισμένο, ισορροπημένο και καλά. Εγώ λοιπόν αυτό θέλω για τα παιδιά μου. Θέλω να είναι καλά, θέλω τα παιδιά τους να είναι καλά, θέλω οι ίδιοι να είναι στις σχέσεις τους ευχαριστημένοι, να είναι ισορροπημένοι, αυτό θέλω. Και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν, δεν θα έρθουν, θα δούμε. Αλλά η ουσία για μία μάνα είναι αυτή. Και όποια μάνα με ακούει τώρα, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ακριβώς το ίδιο νιώθηκε αυτή για τα παιδιά της. Στα εγγονάκια σας τι λέτε? Τα χίλια όσα, τι θέλετε να μάθει? Θέλω να πω τι λέτε, τι συμβουλεύετε. Μια γιαγιά, νέα γιαγιά, αλλά γιαγιά. Τι συμβουλεύει? Για το μέλλον, για τα όνειρά τους. Τι είναι αυτό το οποίο λέει η Ντόρα Μπακογιάννη στα εγγονάκια της? Στη φάση αυτή εμείς είναι πολύ μικρά τα δικά μου. Οπότε δεν τους δίνω καμία συμβουλή για το μέλλον. Αλλά μας απασχολούν άλλα πράγματα, πιο πεζά πράγματα. Όπως? Μας απασχολούν πώς θα χορέψουμε τα κορίτσια, τα αγόρια, τι θα γίνει το ποδόσφαιρο, πώς θα φέρουν φίλους τους, εάν θα τους επιτρέψουμε να παίξουν iPad ή όχι. Ιστορίες τους λέω, γιατί αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Τους λέω διάφορες ιστορίες για τους Φαραώ, για την αρχαία Ελλάδα, αυτά. Αυτά τους αρέσουν και τα ακούνε. Όταν τους λέω να τα διαβάσουν, βέβαια δεν τα διαβάζουν. Αλλά όταν τους τα λες, τους αρέσουν. Όταν αποφασίσατε να ξαναφτιάξετε τη ζωή σας, σκεφτήκατε ποτέ το σενάριο, την πιθανότητα να ξανακάνατε ένα παιδάκι? Ή ήσασταν πλήρεις? Το σκέφτηκα πάρα πολύ. Και για να είμαι ειλικρινής, το ήθελα και πάρα πολύ. Αλλά δεν πέτυχε. Δεν επέμενε ίσως πάρα πολύ, διότι είναι ένα δύσκολο πράγμα όταν έχεις δύο μεγάλα παιδιά. Αλλά η αλήθεια είναι πως το ήθελα. Εγώ το μόνο πράγμα που έχω μετανιώσει στη ζωή μου είναι ότι δεν είχα 5 παιδιά. 5 παιδιά. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω 5 παιδιά. Ευτυχώς έχω πολλά εγγόνια τώρα. Έχετε και γεμίζει η καρδιά και η αγκαλιά σας σίγουρα. Όνειρα κάνετε? Όνειρα κάνω. Κάνετε, βάζετε στόχους, κάνετε όνειρα. Ξέρετε, φαντάζεστε κάπως κανέναν άνθρωπο να μην έχει όνειρα? Εγώ νομίζω ότι αν σταματήσω να ονειρεύομαι θα είναι η μέρα που θα πεθάνω. Πάντα ονειρεύεσαι. Τα εξωτερικεύετε, καταρχήν τα ονειρεύεσαι, ονειρεύεσαι και για να φτιάξεις το κέφι σου. Ονειρεύεσαι διότι θέλεις ακριβώς να δεις. Εγώ είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος. Θέλω να δω το ποτήρι μισογεμάτο. Δεν θέλω να το δω μισοάδιο. Πώς χαλαρώνετε? Τι κάνετε, πώς ηρεμείτε? Ακούω μουσική, πηγαίνω σε κάνα ταβερνάκι, περνάω καλά με φίλους μου και με την οικογένειά μου, γλεντάω πάρα πολύ τα παιδιά, τρώμε κάθε μεσημέρι όποτε μπορούμε μαζί. Μιλώντας για κριτική κουζίνα και για γαστρονομία, ποιο είναι το φαγητό το οποίο θυμάστε τα παιδικά σας χρόνια, αυτή η γεύση που λέτε Κρήτη? Καλά, το πιλάφι. Σε εμάς, όπως ξέρετε, είναι κυρίαρχο το πιλάφι, στάκα, αυγά με στάκα κτλ. Όλα όσα παχαίνουν. Δυστυχώς για μας. Αλλά είναι πολύ ωραία. Τι είναι η Κρήτη για σας?
Τώρα τι είναι Κρήτη για μένα. Είναι... είναι το σπίτι μου, είναι ο χώρος μου, είναι οι άνθρωποι τους οποίους καταλαβαίνω, είναι τα ριζίτικα, είναι οι μαδάρες, είναι αυτό το καραβάκι το οποίο σε πηγαίνει προς το Λουτρό, αυτά σφακιά και νομίζεις ότι είσαι στον παράδεισο. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Θα θέλατε να φανταστείτε τη ζωή σας μόνιμα εδώ? Α, κανένα πρόβλημα. Με χαρά. Χαρά τώρα. Η Κρήτη είναι προνομιούχο μέρος. Τι λέτε. Ποιότητα ζωής της Κρήτης συγκρίνεται με την ποιότητα ζωής πουθενά άλλου. Σε όλα. Στους ανθρώπους, στους φίλους, στις παρέες, στην ομορφιά γύρω σου. Σε όλα. Δεν υπάρχει. Γιατί νομίζετε ότι όλοι οι κριτικοί θέλουν να γυρίσουν στην Κρήτη? Το πάθος με το οποίο οι κριτικοί θέλουν να γυρίσουν πίσω δεν το έχει καμία άλλη περιοχή. Εμείς το έχουμε. Διότι έχει ένα μαγνητισμό αυτό το νησί. Έχει εκπέμπει. Είναι ευλογημένος τόπος, όπως λέμε. Είναι ευλογημένος τόπος, έτσι. Και τι θα θέλατε να πείτε σε όλο τον κόσμο ο οποίος ετοιμάζεται για την 26η Μαΐου, λίγο πριν ψηφίσει, τι θα του λέγατε, ακόμα και αν δεν το συναντήσετε από κοντά, μέσα από την εκπομπή μας? Θα του έλεγα καταρχήν να πάει να ψηφίσει. Διότι δεν πρέπει ποτέ κανείς σε μια δημοκρατία να αφήνει άλλους να αποφασίζουν για αυτόν. Άρα να απέχει. Άρα να απέχει. Η αποχή είναι χαρτί, λευκή επιταγή στον άλλον. Και δεν ξέρεις ποια είναι τα συμφέροντα του άλλου, πώς θα ψηφίσει αυτός. Άρα καταρχήν να πάει να ψηφίσει. Και δεύτερον, να μην το βάζει κάτω, γιατί υπάρχουν καλύτερες μέρες. Και μπορούμε να τις διεκδικήσουμε. Δεν κάνουμε θαύματα, αλλά μπορούμε να διεκδικήσουμε καλύτερες μέρες και θα τις έχουμε. Άρα θα τον καλέσω να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και να δώσει μια ευκαιρία στον επόμενο κριτικό πρωθυπουργό να δείξει τι μπορεί να κάνει. Και το τρίτο που θα έλεγα είναι, όταν θα ψηφίσει για την περιφέρειά του, να σκεφτεί καλά και να ψηφίσει πραγματικά ανθρώπους στους δήμους, στην αυτοδιοίκηση και στην περιφέρεια, οι οποίοι να τον εκφράζουν εγνήσια. Να μπορεί να τους εμπιστευτεί. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μου. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Για μια πολύ μακριά συνέντευξη. Ελπίζω χορταστική και απολαυστική και από πλευρά σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.